Μια σημαντική εταιρική συμφωνία που ενισχύει τη διαφάνεια και τι διαδικασίε αποτελεσματικού εσωτερικού ελέγχου υπέγραψαν η Εθνική Αρχή Διαφάνεια και η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Το μνημόνιο αποσκοπεί σε μια πολυεπίπεδη συνεργασία που περιλαμβάνει την επικαιροποίηση του κώδικα ηθικής και διοντολογίας των στελεχών της τράπεζας, την ανάπτυξη πολιτικών ακαιρεότητας, την παροχή τεχνογνωσίας για την προστασία των αναφερόντων μέσω της δημιουργίας εσωτερικού διάβλου αναφοράς. Επιπλέον, θα ισχυροποιήσει τι διαδικασίε εσωτερικού ελέγχου τη Αναπτυξιακή Τράπεζα παρέχοντα παράλληλα πρόσβαση στο δίκτυο εσωτερικών ελεγκτών δημόσια διοίκηση τη Εθνική Αρχή Διαφάνεια. Επόμενο στάδιο είναι οι εκπαιδευτικέ δράσει με στόχο την ευαισθητοποίηση του προσωπικού τη τράπεζα σε θέματα ακαιρεότητα και εσωτερικού ελέγχου. Υποδεχόμενη την πρόεδρο και διευθύνουσα σύμβουλο Αθηνά Χατζιπέτρου και τη στελεχειακή ομάδα τη Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, η διοικήτρια τη Εθνική Αρχή Διαφάνεια Αλεξάνδρα Ρογκάκου σημείωσε ότι κοινό μας στόχος είναι η ενδυνάμωση των μηχανισμών και των διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου και λογοδοσία τη Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Βασικοί άξονε τη συνεργασία μα θα είναι η ανταλλαγή τεχνογνωσία και μεθοδολογικών εργαλείων εσωτερικού ελέγχου, καθώ και ο σχεδιασμό και η υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων για την ευαισθητοποίηση των στελεχών τη τράπεζα σε θέματα ακαιρεότητα και διαφάνεια. Από την πλευρά τη, η πρόεδρο και διευθύνουσα σύμβουλο Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Αθηνά Χατζιπέτρου δήλωσε πω με την υπογραφή του σημερινού Θέτουμε τι βάσει για μια βαρύνουσα σημασία συνεργασία. Στόχο μα είναι κοινό: να αναπτύξουμε νέε πολιτικέ, νέε πρακτικέ και σύγχρονα εργαλεία που θα ενισχύσουν την ακαιρεότητα, την αξιοκρατία, τον εσωτερικό έλεγχο και κυρίω την επιχειρηματική ηθική με συνέπεια και υπευθυνότητα. Η υπογραφή του μνημονίου αποτελεί το επιστέγασμα τη ήδη πολύ καλή συνεργασία των δύο πλευρών, τη συναντήληψη και τη κοινή βούληση για την προώθηση τη διαφάνεια και των βέλτιστων πρακτικών εταιρική διακυβέρνηση.